Μόνος τραγικός μπορεί να χαρακτηριστεί ο χειρισμός του Υπουργού Παιδείας σε σχέση με τις ενυπόγραφες καταγγελίες που έγιναν από 4 μαθητές μέλη του Επταμελούς Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου του Λυκείου Λιβαδιών για το θέμα των πιέσεων που δέχθηκαν από τη Διευθύντρια του Λυκείου με στόχο την αλλίωση της Δημοκρατικής τους Βούλησης για ανάδειξη των δύο εκπροσώπων τους στην ΕΣΕΜ Λάρνακας. Ο Υπουργός Παιδείας απεφάνθη μέσα σε λίγες ώρες ότι η Διεύθυνση του Λυκείου Λιβαδιών δεν είχε καμία πρόθεση να επηρεάσει την βούληση του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου την στιγμή που ο ερευνών επιθεωρητής που απέστειλε ο ίδιος δήθεν για να διερευνήσει την υπόθεση δεν ζήτησε καν να συναντηθεί με τους 4 καταγγέλλοντες μαθητές για να έχει τις δικές τους μαρτυρίες. Αντί αυτού, αρκέστηκε αποκλειστικά στους ισχυρισμούς της εν λόγω Διευθύντριας με την οποία και είχε 2 ώρες συνάντηση. Θέλουμε να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές από την στιγμή που δημοσιοποιήθηκε η καταγγελία τους γίνονται δέκτες έντονης ψυχολογικής πίεσης από τα ίδια τα άτομα τα οποία καταγγέλνουν. Από την μία, το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους μαθητές να υποβάλουν επώνυμα τυχόν καταγγελίες τους και από την άλλη, όταν έχει στα χέρια του μία επίσημη καταγγελία από 4 εκλεγμένους εκπροσώπους των μαθητών, την εξετάζει με συνοπτικές διαδικασίες επειδή δεν του αρέσει το περιεχόμενο της καταγγελίας. Επιθυμούμε επίσης να κακίσουμε έντονα την προσπάθεια αποπροσανατολισμού που επιχειρείται προσωπικά από τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος εμφανίζεται να εξισώνει μια ανώνυμη καταγγελία της ΠΕΟΜ, του μαθητικού τμήματος της ΕΔΟΝ, που αφορά δίθεν παρεμβάσεις της Προέδρου της ΟΕΛ με κυρία Σεμελίδου στις μαθητικές εκλογές, με τις ενυπόγραφες καταγγελίες των 4 μαθητών στο Λύκειο Λιβαδιών. Διερωτόμαστε εάν δεν είναι ο ίδιος Υπουργός που ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες ότι δεν θα εξετάζονται ανώνυμες και αόριστες καταγγελίες. Διερωτόμαστε πώς είναι δυνατόν ο Υπουργός Παιδείας να δίνει ίση βαρύτητα σε μία ανώνυμη ανακοίνωση της ΕΔΟΝ, την ίδια στιγμή που το ίδιο το Επταμελές Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο του Λυκείου Παλουριώτισσας διέψευσε με γραπτή του επιστολή χθες προς τον ίδιο τον Υπουργό τους ισχυρισμούς αυτούς. Είναι προφανές ότι η μοναδική έννοια του Υπουργού Παιδείας είναι να συγκαλύψει την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία αποκαλύπτει το μέγεθος των κομματικών παρεμβάσεων του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΕΛ, έτσι ώστε να ελεγχθεί με κάθε τρόπο η ηγεσία της ΨΕΜ.